δισεκατομμύρια δολάρια όσον αφορά τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Και τα έσοδα από τα ψηφιακά αναμένεται να αυξηθούν κατά 10,1% το έτος 2023, 10,8%. Η κυριαρχία των πλατφορμών στα ακροατήρια αλλά και στη γέννηση εισοδήματος έχει μερικά χαρακτηριστικά κοινά στο Google, το Facebook, Meta, Alibaba, Amazon, Tencent, που μαζί αποτελούν το 70% των συνολικών εσόδων από διαφημίσεις το 2021, που είναι δυσθεώρατο ποσοστό και θα συνεχίσουν να κυριαρχούν τα έτη 2022 και 2023. Η ανάπτυξη στα ψηφιακά μέσα οθεί τα παραδοσιακά ΜΜΕ, που όπως ξέρετε πολύ εδώ, που εκπροσωπείται ειδησιογραφικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς, να καινοτομούν. Και έτσι λοιπόν τα μέσα πειραματίζονται με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ψηφιακές τεχνολογίες, να μειώνουν το κόστος πρόσβασης σε διάφορα εργαλεία συλλογής ειδήσεων, μείωση τιμών για την ερευνητική δημοσιογραφία και την δημοσιογραφία σε τοπικό κοινωνικό επίπεδο, που είναι πραγματικά μεγάλο πλεονέκτημα για μας που μπαίνουμε στη βιομηχανία τώρα. Μπορεί να μπει κανείς στην αγορά σχετικά εύκολα και να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αλλά αυτό θα το πούμε αργότερα με τους συνομιλητές. Τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί απευθύνονται απευθείας στους αναγνώστες για χρηματοδότηση με δωρεές. Κάθε συνομιλητής, αλλά κυρίως ο Evan Smith, θα μιλήσει γι' αυτό. Τα φυλάδια, τα ενημερωτικά και η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ευκαιρίες για τους μεμονωμένους δημοσιογράφους να αρθρώσουν λόγο και να μετέχουν σε μέσα τα οποία έχουν συνδρομητές. Οι εταιρείες ΜΜΕ